Εμείς μπορεί να μην μπορούμε να πάμε στα ορεινά λόγω των υποχρεώσεών μας των τηλεοπτικών. Τουλάχιστον φέρνουμε τα ορεινά στο Πλατώνα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Ανογείων που είναι μαζί μας, ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Ήρθα από τα ορεινά, βέβαια δεν σας έφερα ούτε χιόνι ούτε κρύο. Αχ, και αυτό είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε και στη συνέχεια τη συζήτησή μας, μάλλον αυτή την παράμετρο, Δήμαρχη, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι προβληματισμού, έτσι. Το μόνο θετικό του κομμάτι είναι το ότι έχει μειωθεί το καύσιμο για τη θέρμανση, ναι. Αλλά ωστόσο το πρόβλημα το βλέπουμε καθημερινά και τώρα και τους επόμενους μήνες για το νερό. Για το νερό, για τη λειψιδρία, το θέμα της λειψιδρίας. Να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας με την ημέρα. Είναι η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Δήμαρχη, και γνωρίζουμε ότι στα Νόγια υπάρχει και ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα αυτό και κυρίως από τη σχολική κοινότητα σε κινήσεις οι οποίες έχουν καταλήξει να είναι θεσμό στα τελευταία χρόνια. Γενικώς, πολλά χρόνια τώρα έχουν καταφέρει τα παιδιά του Λυκείου. Κάθε χρόνο το αναλαμβάνει στα χρόνια που ήμουν εγώ στο Λύκειο. Ήταν ευθύνη της Δευτέρας Λυκείου να το φέρει εις πέρας. Τώρα, λόγω και της ωριμότητας, γιατί περνώντας τα χρόνια τα παιδιά οριμάζουν πολύ πιο γρήγορα, η πρώτη Λυκείου λοιπόν κάθε χρόνο αναλαμβάνει, πέρα από τις σχολικές γιορτές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας του σχολείου, το βράδυ στην αίθουσα του σχολείου, του αμφιθέατρου του σχολείου, γίνεται ανοιχτή σε όλο το χωριό μία εκδήλωση με μουσική, ποίηματα, το ιστορικό του Πολυτεχνείου, έτσι ώστε το μήνυμα αυτής της πολύ σημαντικής ημέρας για τη δημοκρατία να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και πιστέψτε με, συμμετέχει το χωριό. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θυμάμαι χρονιά να μην έγινε και δίνει μία άλλη ενότητα και αίσθηση σε αυτό που τα παιδιά μαθαίνουν για το Πολυτεχνείο. Και νομίζω ότι δίνει και ένα άλλο κομμάτι ευκαιρίας διασύνδεσης της σχολικής κοινότητας με ολόκληρο το χωριό, γιατί ξέρετε, η σχολική γιορτή πάντα αφορά τα παιδιά και τους γονείς των παιδιών. Σωστά. Όταν αυτή γίνεται βράδυ και σε αυτήν συμμετέχει ολόκληρο το χωριό, τότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα άλλο επίπεδο κοινωνικών σχέσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Και μπράβο. Τώρα, πάμε στα της δύσκολης καθημερινότητας, Δήμαρχε. Είδαμε το τελευταίο διάστημα μια πρωτοβουλία που πήραν κάποιοι ορεινοί δήμοι, η οποία έχει να κάνει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ζητούν επί της ουσίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες ορεινών δήμων με κάποιο τρόπο να εξαιρεθούν ή τουλάχιστον να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς μπορούν να φορολογηθούν αυτοί, γιατί θέτουν ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος και η δραστηριότητα ενός ελεύθερου επαγγελματία σε έναν ορεινό δήμο και διαφορετικός σε έναν άλλο δήμο. Το υιοθετείτε αυτό? Βλέπετε να πηγαίνει πιο προς μια ολοκληρωτική υιοθέτηση από τους ορεινούς δήμους, από τους ορεινούς δήμους? Γενικώς, τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή είχα να είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έχει γίνει πολλή δουλειά και εργασία όσον αφορά θέματα που άπτονται των ορεινών δήμων έναντι των υπολείπων δήμων στην Ελλάδα, όπως και των μικρών νησιωτικών δήμων. Τα χαρακτηριστικά διαφορετικά και οι ανάγκες που καλύπτει το ίδιο επάγγελμα σε μια πόλη διαφορετικό από αυτό που ανήκει, που καλύπτει σε μια ορεινή περιοχή. Το κομμάτι αυτό που έρχεται στην επικαιρότητα λόγω του νομοσχεδίου για τη φορολόγηση είναι ένα κομμάτι από αυτό που έχουμε επεξεργαστεί όντως τα δύο χρόνια αυτά. Δεν θα πρέπει να βγάζουμε από τη σκέψη μας ότι η ορεινή περιοχή είναι τα Νόγια. Ορεινή περιοχή όμως είναι και η Αράχοβα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι πρόνοιες, ώστε το μέτρο αυτό, το οποίο θα πρέπει να επιζητήσουμε και να διεκδικήσουμε για να μην υπάρξει πρόβλημα στις ορεινές περιοχές με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει μια ορεινή περιοχή, όπως τουλάχιστον φανταζόμαστε, μην βρούνε περιθώριο κάποιες επιχειρήσεις που κερδοφορούν πάντα σε κάποιες περιοχές που είναι έτσι πολύ δημοφιλείς, κάποιοι να φοροδιαφεύγουν. Είναι άλλες δραστηριότητες εκεί, άλλα έσοδα, τελείως διαφορετικό. Είναι το αντίστοιχο πρόβλημα που υπάρχει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, που είναι και αυτά νησιά, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν τα μικρά νησιά. Σε κάθε περίπτωση, όντως, όπως εμείς χαρακτηριστικά αναφέρουμε το καφενείο
σε μια ορεινή περιοχή, σε ένα χωριό των 200-300 κατοίκων, σίγουρα δεν αποτελεί μια επιχείρηση, αλλά ένα σημείο κοινωνικής συνάντησης των ανθρώπων του χωριού. Άρα λοιπόν ζητάμε να επανέλθει μια παλιά ρύθμιση που κυρίως ήταν πολύ έντονη όταν δεν υπήρχαν και οι κλίμακες του ΟΓΑ, πριν γίνει ο ΕΦΚΑ, ο ενιαίος ΕΦΚΑ, όπου ζητούσαμε μια επιχείρηση σε μια περιοχή κάτω των 2.000 κατοίκων να μην χρειάζεται να είναι ασφαλισμένη στον ελεύθερων επαγγελματιών την ασφάλιση. Έχουν αλλάξει όλα αυτά. Ξέρετε, το αίτημα παραμένει ώστε η φορολόγηση των επιχειρήσεων στις ορεινές περιοχές να είναι μικρότερη από ό,τι στις υπόλοιπες. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας πάμε και σε ένα καυτό θέμα των ημερών. Είναι οι επιδοτήσεις, υπάρχει και έντονος αναβρασμός. Ήσασταν τις προάλλες παρόν και στη σύσκεψη που έγινε πάνω στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη. Το σχολείο σας και τι προέκυψε τώρα. Η ενδοχώρα της Κρήτης, κύριε Σαββίδη, όπως είπα και πάνω στη συνάντηση, όλη η ενδοχώρα της Κρήτης, αν εξαιρέσουμε σε πρώτη φάση της πόλης, όλη η κοινωνία επηρεάζεται από το όποιο μειωμένο εισόδημα έρθει στις περιοχές αυτές. Αυτό συνέβη και τώρα. Αυτό συνέβη κατά την πληρωμή, αυτή την οποία έγινε τον Οκτώβριο, όπου τα έσοδα των περιοχών αυτών μειώθηκαν. Σε αυτό δεν θα επηρεαστεί μόνο αυτός που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, ο αγρότης, θα επηρεαστεί και ο Δήμος, θα επηρεαστεί και το καφενείο, θα επηρεαστεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Στην συνέχεια θα επηρεαστεί και ο επαγγελματίας της πόλης. Να. Διότι όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται στις περιοχές αυτές πάνε στην πόλη για να ψωνίσουν. Άρα λοιπόν, αυτό που υπάρχει είναι ότι τα μειωμένα έσοδα θα επηρεάσουν όλους. Διαπιστώσεις έγιναν και μάλιστα με γενναιότητα ο Υπουργός διαπίστωσε ότι υπήρχαν μειώσεις και πολύ μεγάλες μειώσεις. Υπήρχαν λάθη από τον ΟΠΚΕΠΕ, όπου ζητείται και η παρέτηση της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ. Υπήρξε και η παραδοχή ότι αγνοούνται 88-90 εκατομμύρια ευρώ. Πράγματι, ναι. Στον ΟΠΚΕΠΕ, ο ΟΠΚΕΠΕ δεν κατάφερε να αποδώσει 88 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους. Άρα λοιπόν λείπουν και αυτά από την αγορά. Το ζητούμενο είναι, κύριε Σαββίδη, ότι αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος της διαπίστωσης, αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος της αλήθειας, πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξουν οι πρόνοιες, ώστε κάποια τουλάχιστον πράγματα από αυτά να θεραπευτούν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο πρωτογενής τομέας την ενίσχυση την περιμένει, την επιδότηση την περιμένει όχι ως μια πολυτέλεια, αλλά ως ένα στοιχείο της οικονομίας του για την επόμενη. Είναι και μια σημαντική αλυσίδα, ένα σημαντικό κρίκος στην οικονομική αλυσίδα. Αυτό που λέγατε, ότι έρχεται να καλύψει ανάγκες, αγοραστικές δυνατότητες, περίοδος τώρα των Χριστουγέννων και φυσικά το παραγωγικό κόστος. Κυρίες και κύριοι, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, αν μιλήσουμε για την περιοχή μου, τον Δεκέμβριο έκανε ταμείο. Ναι. Το Δεκέμβριο έκανε τον προγραμματισμό του για τη νέα χρονιά, την πίστοση για τις τροφές, την κάρτα του αγρότη από την τράπεζα. Αν όλο αυτό στο τέλος του Δεκέμβρη βγει μείον, τότε η επόμενη χρονιά δεν θα είναι καθόλου αισιόδοξη. Ναι. Και αυτό όντως το παραδέχτηκε και ο Υπουργός και όλοι οι γενικοί γραμματείς οι οποίοι παρευρέθησαν εκεί. Το ζητούμενο, ξαναλέω, είναι όντως να μπορέσει να γίνει διορθώσεις ώστε να επανέλθουμε τουλάχιστον στα επίπεδα του 2022, για να μπορέσουν οι αγρότες να μπορέσουν να συνδυάσουν. Η αίσθηση σας θα προλάβουμε για το 2023 ή πάμε πλέον για το 2024. Εγώ θεωρώ, όπως και ο Υπουργός παραδέχτηκε, ότι το 2023 δεν υπάρχει ο χρόνος και με το δεδομένο ότι η διοίκηση του ΟΠΚΕΠΕ δεν δείχνει διατεθειμένη για άμεση αλλαγή, αλλά θέλει κάποιο χρόνο, όπως αναφέρθηκε, μέχρι να αλλάξει. Άρα λοιπόν, το 2023 θεωρώ ότι και το Δεκέμβριο θα έχουμε κάτι ανάλογο του Οκτωβρίου και ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο 2024. Μάλιστα. Να πάμε και σε μια σύσκεψη που γίνεται αύριο εδώ στο Ηράκλειο και αυτή είναι ευρεία. Αφορά πάλι την αγροτική παραγωγή ουσιαστικά, αφορά το κομμάτι του νερού. Τα είπαμε και πριν. Mm-hmm. Νομίζω προγραμματίστηκε και σε αυτή τη συνάντηση πάνω στο Υπουργείο η αυριανή σύσκεψη λοιπόν. Μπαίνουν όλα εγκυοβελτιωτικά έργα, διαχείριση του νερού, αντιπλημμυρική προστασία, αγροτική παραγωγή και θα είναι και κάποιοι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες από ό,τι καταλάβαμε, Δημαρχέ, έτσι. Ναι, έτσι ενημερωθήκαμε και στη σύσκεψη μας. Έχει έρθει και πρόσκληση στους Δήμους για την αυριανή συνάντηση, η οποία είναι καλή συγκυρία η οποία έρχεται.
Και μάλιστα όπως μας παρουσιάστηκε και από το Ολλανδικό σήμα, το οποίο θα έρθει να συνεπικουρήσει όλη αυτή την προσπάθεια, ώστε να μην γίνει ένας μικροπρογραμματισμός ανά περιοχή, αλλά να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός για την Κρήτη, που θα αφορά τόσο έργα αντιπλημμυρικά, ώστε πλημμυρικά φαινόμενα μην προκαλούν καταστροφές, διότι κυρίως τις προκαλούν στις γεωργικές εκτάσεις. Και κατά δεύτερο, να γίνει ένας σχεδιασμός. Δεν θέλω εγώ, ο κάθε Δήμος, εγώ θέλω ένα φράγμα, εγώ θέλω ένα φράγμα, αλλά να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός, ώστε να έχουμε αποταμιευτήρες νερού και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες χρονιές και όχι τους κινδύνους που παρουσιάστηκαν φέτος. Στο κομμάτι αυτό, είχαμε τις προάλλες εδώ, φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη, και μας είπε κάτι ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτής της σκέψης που παρουσιάστηκε να γίνεται ενιαία διαχείριση, ότι θα ζητήσει, μάλλον ζητάει η ΔΕΙΑΗ, ένα σενάριο να παίρνει νερό το Ηράκλειο, όχι μόνο από τον Αποσελέμη, αλλά ακόμα και από το φράγμα ποταμών που είναι στο Ρέθυμνο. Ο σωστός σχεδιασμός είναι αυτός. Είδα μάλιστα μία σύμπνοια απάνω, την οποία την κατέγραψα στο μυαλό μου, ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια ενιαία διαχείριση και σαφώς ένας φορέας στην Κρήτη, ο οποίος έχει δείξει καλά δείγματα γραφής όσον αφορά τη διαχείριση, είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Εγώ, κύριε Σφακιανάκη και κύριε Σαββίδη, έχω βάλει για μία άλλη παράμετρο. Από τη στιγμή που θεωρούμε ότι το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται σε όλους με τους ίδιους όρους, αναφέρομαι και στο πόσιμο αλλά και στο κομμάτι της άρδευσης, θα πρέπει να το δούμε ώστε η αναγκαιότητα εξασφάλισης νερού ίδρευσης για τους κατοίκους μιας περιοχής να μην έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Τι θέλω να πω. Το νερό ίδρευσης τιμολογείται διαφορετική τιμή στο κάτοικο του Ηρακλείου, διαφορετική στον Ανογείο, διαφορετική στο Μηλοποτάμου ή στο Μαλευζίου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στα τέλη που λειτουργούν οι Δήμοι υπάρχει η έννοια της ανταποδοτικότητας, εάν το κόστος για να διαθέσουμε το νερό στους πολίτες των Ανογείων είναι υπερβολικό, υπερβολική θα είναι και η τιμή του νερού που θα χρεώνεται στους κατοίκους. Όπως το ρεύμα, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, έχει ίδια τιμή και για τον κάτοικο του Ηρακλείου, και για τον κάτοικο των Ανογείων, και για τον κάτοικο της Σαντορίνης, και για τον κάτοικο της Αθήνας, το ίδιο πρέπει να είναι και το νερό σε επίπεδο περιφέρειας. Μια ενιαία λοιπόν οικονομική πολιτική για το νερό. Μια ενιαία οικονομική πολιτική, ώστε να καλύπτονται και έτσι και οποιασδήποτε αλλού εύνοιες της φύσης, όπου το νερό είναι πληθωρικό, και αλλού που είναι δύσκολο. Ενδιαφέρουσα η σκέψη σας, αλλά και προχωρημένη όμως παράλληλα. Δεν ξέρω κατά πόσο μιλάμε, είναι όριμο προς αποδοχή. Αν και σε μια ενιαία περιφερειακή διαχείριση του νερού, γιατί όχι όταν τότε μιλάμε και να μην για πάμε... μια ενιαία περιφερειακή διαχείριση, θεωρώ ότι αν αφήνουμε το κομμάτι της τιμολόγησης στα επιμέρους, θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει μονάχα να διαχειριστούμε την πηγή. Και όχι την διάθεση. Ναι, γιατί καταλήγουμε όταν λέμε για ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι το νερό, να μιλάμε για περιοχές που είναι elite, δηλαδή που μπορεί κάποιος να πληρώνει ακριβά το νερό, και για περιοχές οι οποίες ευνοούνται περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, υπάρχει μια άλλη ισορροπία. Και άρα το κόστος παραγωγής είναι διαφορετικό. Ναι, βέβαια. Οπότε και αυτό βάζει και άλλους όρους και στο κομμάτι της παραγωγής, των ίσων δυνατοτήτων και στο κόστος της παραγωγής. Πάντως, είναι μια πρόταση που κεντρίζει σίγουρα το ενδιαφέρον και θα προκαλέσει αίσθηση όταν ανοίξει ο κύκλος. Όταν λέμε τι εννοούμε ως κοινωνικό αγαθό, και ένα δεύτερο, τι εννοούμε ενιαία διαχείριση. Η ενιαία διαχείριση πρέπει να είναι καθετοποιημένη. Ενιαία διαχείριση λοιπόν και στο κομμάτι των οικονομικών. Πάντως, αυτή τη σύμπνοια στην αναγκαιότητα της ενιαίας διαχείρισης του νερού, όπως την καταγράψατε κι εσείς στη σύσκεψη αυτή, αλλά το καταγράφουμε κι εμείς εδώ, όπως αποτυπώνεται από φορείς, από συναδέλφους σας δημάρχους, από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Κρήτης εδώ μέσα από την εκπομπή μας, βλέπουμε ότι πλέον όλοι έχουν καταλήξει ότι αυτή είναι η μοναδική λύση για να βρούμε λύση για το νερό. Την ίδια ώρα τώρα, Δήμαρχε, γιατί συζητάμε για το νερό και για τις καιρικές συνθήκες, είναι και το κομμάτι, αν θέλετε, της επισκεψιμότητας στα ορεινά. Ο Δήμος Ανογείων είναι ο πρώτος Δήμος μαζί με το οροπεδίο Λασιθίου που ουσιαστικά καταγράφει και τις πρώτες χιονοπτώσεις. Και μέχρι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν ευνοήσει αυτή τη συνθήκη, να δούμε στα λευκά. Ούτε καν να το φανταστούμε πως μπορεί να είναι χιόνι. Ούτε καν να το φανταστούμε. Βλέπουμε φωτογραφία με χιόνια και νιώθουμε ξένοι από αυτό το πράγμα. Είναι το κομμάτι αυτό. Όλα διασυνδέονται. Έχουμε πει πολύ καιρό τώρα, πολλά χρόνια, και αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, ότι η ορεινή Κρήτη
δεν μπορεί να... καταρχήν, να ξέρετε ότι έχουμε μια διαφοροποίηση σε σχέση και με τα δεδομένα που προέκυψαν από την τελευταία απογραφή του 2021, ότι η ορεινή Κρήτη κρατάει τους πληθυσμούς της. Και μάλιστα κρατάει νεολαία. Αναφέρομαι τουλάχιστον, αν θέλετε, για να είναι πιο πραγματικό αυτό το οποίο λέω, στο Δήμο των Ενωγείων, όπου οι σχολικές μονάδες είναι πλήρεις. Με πολλά παιδιά, με πολλές νέες οικογένειες, με πολυπληθή οικογένειες. Για να κρατηθούν αυτές οι κοινωνίες ζωντανές, και άρα η ορεινή Κρήτη και η ορεινή Ελλάδα ζωντανή, θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει, αν θέλετε, πώς να το πω, μία πρόνοια, ώστε αυτές οι κοινωνίες να μην εξαρτώνται από τη μονοκαλλιέργεια της κτηνοτροφίας ή της γεωργίας. Θα πρέπει να υπάρξει ένας δεύτερος πυλώνας που να μπορούν να αντέξουν σε οποιαδήποτε κραδασμούς έρχονται από την περικοπή των επιδοτήσεων. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν που ενδείκνυται για τις ορεινές περιοχές είναι ο τουρισμός, ο προορισμός εμπειρίας. Είτε το χειμώνα αφορά τα χιόνια, είτε το καλοκαίρι αφορά αυτό το μοναδικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν στρατηγική η επιλογή μας είναι το να ενισχύσουμε το κομμάτι αυτό του εναλλακτικού τουρισμού, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, οι οικογένειες απάνω να έχουν ένα εισόδημα το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα βάλετε και από μία μόνο κατάσταση, όπως είναι αυτό του πρωτογενή τομέα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να μας δείξετε και εικόνες από τα Νόγια στα Λευκά. Ναι, πράγματι το έχει ανάγκη, πιστέψτε με, όχι μόνο τα Νόγια, όπως αποδεικνύεται όλο αυτό που είπαμε και με το νερό, το έχει ανάγκη όλη η Κρήτη. Όλη η Κρήτη. Αν δεν γεμίσουν οι ταμιευτήρες, θα υπάρξει πρόβλημα πολύ πιο έντονο την επόμενη χρονιά από ότι τη φετινή. Λοιπόν, ευελπιστούμε την επόμενη φορά τα Νόγια στα Λευκά. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε.